Σε τελευταία ανάλυση πρέπει όλοι μας να σκεφτούμε, άσχετα ότι ενωμένοι όλοι πρέπει να παλέψουμε τα προβλήματα του αθλητισμού, ότι τελικά τα προβλήματα είναι πολιτικά. Γιατί τα προβλήματα δημιουργούνται από τις πολιτικές όσων έχουν την εξουσία, όσοι έχουν τους προϋπολογισμούς, όσους έχουν τις πολιτικές αποφάσεις που παίρνουν για το αν θα μείνει εδώ το αθλητικό κέντρο του Αγίου Κοσμά, αν θα εξυγχρονιστούν οι εγκαταστάσεις, αν θα αναβαθμιστούν, αν θα ενισχυθούν οι αθλητικοί σύλλογοι και οι ομοσπονδίες και πάει λέγοντας. Άρα να σκεφτόμαστε και πολιτικά, ξαναλέω, ενωμένοι όμως στη βάση. Γιατί όλοι είμαστε εργαζόμενοι, άλλος σε εργοστάσιο, άλλος σε γραφείο, άλλος σε σχολείο, άλλος σε νοσοκομείο, άλλος έχει τη μικρή του επιχείρηση, ένα εμπορικό κατάστημα, άλλος είναι, μπορεί να έχει αγροτική παραγωγή ή οτιδήποτε άλλο, οπουδήποτε να δουλεύει. Όμως όλοι είμαστε άνθρωποι εργαζόμενοι που έχουμε κοινά προβλήματα και βεβαίως μας ενώνει όλους ο αθλητισμός. Γιατί με τον αθλητισμό γεννιόμαστε, χειροκροτάμε, τον παρακολουθούμε, τον βλέπουμε στα γήπεδα, στα στάδια, από τις αλάνες ξεκινώντας σαν μικρά παιδιά παλιά, μέχρι και τις μεγάλες διοργανώσεις όπου θαυμάζουμε και χαιρόμαστε, περηφανευόμαστε για τους αθλητές, για τα μετάλλια που μας φέρνουν. Άρα λοιπόν πολιτικό είναι το ζήτημα και έτσι πρέπει να αρχίσουμε συνολικά και σαν λαός να σκεφτόμαστε για να κάνουμε και τις σωστές επιλογές μαζί με τον καθημερινό αγώνα.